Σήμερα ήταν μια από αυτέ τι μέρε που το μυαλό μου ταξίδευε πιο μακριά από τα συνηθισμένα. Ήθελα κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, κάτι που να σπάσει τη ρουτίνα. Οι σκέψει μου χόρευαν ανάμεσα στα τυπικά, αλλά ένα πρόσωπο εμφανιζόταν συνεχώ στο μυαλό μου, ο Αλέξανδρος. Τον γνώρισα πριν από μερικού μήνε σε μια εταιρική συνάντηση. Ήταν συνεργάτη, επιτυχημένο και απρόσιτο. Όλα επάνω του έβγαζαν έναν αέρα αυτοπεποίθησης. Δεν ήταν η κλασική ομορφιά που με κέρδισε. Ήταν κάτι στο βλέμμα του, η σιγουριά και η ένταση που έβγαζε. Από την πρώτη στιγμή υπήρχε κάτι στον τρόπο που με κοιτούσε, σαν να ήξερε τι σκεφτόμουν, σαν να μπορούσε να δει πίσω από τα τυπικά χαμόγελα και τι τυπικέ κουβέντε. Και σήμερα, αφού είχαν περάσει τόσε μέρε που τον σκεφτόμουν, πήρα την απόφαση. Του έστειλα ένα μήνυμα: Θέλω να σε δω απόψε. Μόνο εμά, χωρί δουλειά, χωρί ρόλου ήταν η πρώτη φορά που τόλμησα κάτι τέτοιο. Τα δάχτυλά μου έτρεμαν καθώς πάτησα αποστολή, αλλά ένιωσα μια παράξενη ανακούφιση. Η απάντησή του δεν άργησε. Εφτά, στο σπίτι μου. Ούτε ερωτήσεις, ούτε δισταγμός. Τίποτα περιττο Ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα. Φόρεσα το αγαπημένο μου μαύρο φόρεμα, εκείνο που με έκανε να νιώθω ανεξάρτητη και δυνατή. Το κραγιόν μου ήταν βαθύ κόκκινο, έντονο, όπως ακριβώς ένιωθα εκείνη τη στιγμή έφτασα έξω από την πόρτα του, το φως των δρόμων έκανε τη νύχτα ακόμα πιο μυστηριώδη. Χτύπησα το κουδούνι με μια αίσθηση ότι δεν θα υπήρχε επιστροφή από αυτό. Η πόρτα άνοιξε και ο Αλέξανδρος ήταν εκεί. Το βλέμμα του με διαπέρασε, γεμάτο προσμονή και κάτι περισσότερο. Μπήκα μέσα χωρί να πούμε λέξη και ένιωσα την ατμόσφαιρα να βαραίνει, γεμάτη ένταση και ανομολόγητες επιθυμίες. Δεν με άγγιξε αμέσως. Με κοίταξε μόνο, σαν να με ζήγιζε, Σαν να προσπαθούσε να καταλάβει τι ακριβώ ήθελα. Πήρα την πρωτοβουλία. Τον πλησίασα, τα χέρια μου ακουμπώντα απαλά στο στήθο του, και χωρί να του δώσω χρόνο να αντιδράσει, τον φίλησα. Ήταν ένα φιλί γεμάτο θάρρο και πάθο, ένα φιλί που έλεγε όλα όσα δεν μπορούσαν να υποθούν με λόγια. Ένιωσα το σώμα του να ανταποκρίνεται αμέσω, τα χέρια του να με τραβάνε κοντά του, να με κρατάει σαν να μην ήθελε να με αφήσει να φύγω ποτέ. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά μόνο εμεί. Οι ανάσε μα συγχρονισμένε, οι καρδιέ μα χτυπούσαν δυνατά. Κάθε κίνηση του σώματό του ήταν αργή, μελετημένη, γεμάτη ένταση. Ήξερε ακριβώ πώ να με αγγίξει, πώ να με κάνει να νιώσω ότι ανήκω σε αυτή τη στιγμή, σε αυτό το μέρο. Δεν ήταν μόνο το πάθο που μα ένωσε εκείνη τη νύχτα. Ήταν η απόλυτη σύνδεση, κάτι βαθύτερο που ήξερα πώ δεν θα μπορούσα να βρω εύκολα ξανά. Όταν όλα τελείωσαν, έμεινα ξαπλωμένη δίπλα του. Χαμένη στη ζεστασιά του σώματό του και στι σκέψει μου. Τον κοίταξα και χαμογέλασα. Αυτό ήταν μόνο η αρχή, του είπα, ψιθυρίζοντα. Και εκείνο, με ένα βλέμμα που υποσχόταν πολλά περισσότερα, μου απάντησε: Το ξέρω.